Έχει γίνει παρουσίαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχει γίνει παρουσίαση στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Ανατολικής Κρήτης. Έχουμε την πλήρη συμπαράστασή τους, ομόφωνες είναι οι συμπαράστασεις αυτές. Σήμερα το βράδυ θα ζητήσουμε και την ομόφωνη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί τα θέματα είναι σοβαρά. Έχουμε λοιπόν το πρώτο, ο 41-78 του 13, το άρθρο 23 και 11, τι προέβλεπε. Προέβλεπε ότι αν είχες μια οικοδομική άδεια, αν είχες ένα αυθαίρετο, αλλά έβγαζες μια οικοδομική άδεια, μπορούσες το πρόστιμο που σου είχε επιβληθεί να πας να το τακτοποιήσεις μέχρι το 17, το 2017. Το 2017 σταμάτησε. Όμως, αρκετοί συμπολίτε μας, στο Ηράκλειο είναι περίπου 1000, δεν είχαν μάθει ότι μπορούσε να κάνει αυτό το πράγμα, δεν τους ενημέρωσε κάποιος, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είναι εκτεθειμένοι και τα 5 χιλιάρικα να έχουν γίνει 20 χιλιάρικα και 25 χιλιάρικα. Αυτή είναι το πρώτο κομμάτι που ζητάμε από όλους τους φορείς του Ηρακλείου. Το δεύτερο, η κατηγορία 5. Η κατηγορία 5 είναι μια κατηγορία που είναι εξ ολοκλήρου το αυθαίρετο. Όταν λοιπόν επί δημαρχία σας λάνει για να πάρει νερό και ρεύμα ο κόσμος, ζητούσε ο τότε δήμαρχος να υπογράψουν μια υπεύθυνη δήλωση νόμο 105 ότι μόλις πάρουν νερό και ρεύμα θα πάνε να πληρώσουν και το πρόστιμο. Οι άνθρωποι δεν πήγανε για τον Α ή τον Β λόγο, με αποτέλεσμα τώρα τα 15 και 20 και 30 χιλιάρικα να έχουν γίνει 300 και 500 και 700. Ζητάμε λοιπόν την επαναφορά του νόμου για να καλυφθεί η κατηγορία 5 και να καλύψουμε και το άρθρο 23 και 11 να τελειώνει αυτό το θέμα. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει η κατηγορία 1, 2, 3, 4 να είναι σε καθημερινή βάση ανοιχτή η πλατφόρμα και η κατηγορία 5 να έχει σταματήσει. Άμεσα μέχρι τις 31 12 είναι περίπου 3.000 άτομα που είχαν υπογράψει στον Επιδημαρχία σας Λάνη. 3.000 άμεσα, γιατί κλείνει 20 ετία και πρέπει υποχρεωτικά να βεβαιωθούν. Γι' αυτό έχει ενεργοποιηθεί και ο Δήμαρχος Ηρακλείου, έχει κάνει και στην Αθήνα, έχει πάει ένα ταξιδάκι στους αρμόδιους. Εμείς ψάχνουμε από εδώ και από εκεί να βρούμε όλους τους φορείς του Ηρακλείου και να μας συμπαρασταθούν. Μας συμπαραστέκονται όντως.